Ναι, συγγνώμη. Μετά από 35 χρόνια από τις πληροφορίες, χειρώντας μια συντήρηση, αλήθεια, υπήρξαν πράγματα καλλιτεχνικά εννοώ, φοβηθήκατε, δεν το γνωρίσατε, ή οι συγκυρίες δεν ευνόησαν να αγγίξετε, να ασχοληθείτε. Για αλήθεια, θέλω να πείτε, το κεφάλι της διεθνούς πορείας σας, της διεθνούς της προσπάθειάς σας, που είχε κάποια πολύ καλά ξεκινήματα. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλι όμως το βιβλίο του καλλιτεχνικού σας, ή όχι. Να ξεκινήσω από τη δεύτερη, γιατί μου είναι πιο πρόσφατη στην ερώτησή σας εννοώ. Και είναι και κάτι που πιστεύω ότι έγινε και δικό μου μάθημα. Δηλαδή κάποια εποχή, πριν ίσως και από 15 χρόνια, ήταν που έρχονταν όλοι και μου λέγανε «Α, εσύ που είσαι από την Κύπρο και που μεγάλωσες με όλα αυτά τα ξένα ακούσματα και έχεις αυτή τη φωνή και μπορεί να τραγουδήσεις και αγγλικά». Τότε θεωρώ ότι δεν μπορούσα να τραγουδήσω αγγλικά. Μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που θεωρώ ότι μπορώ, η προφορά μου, που θα ακούσετε σύντομα σε κάποια τραγούδια, είναι πιο, δεν φαίνεται αφενός, χωρίς να προσπαθώ να είμαι Αμερικάνα, πάντα θα υπάρχει το ελληνικό στοιχείο στο χρώμα της φωνής μου και στην προφορά μου. Αλλά είναι πολύ πιο πιστευτός ο τρόπος που τραγουδάω τώρα ξένο ρεπερτόριο, παρά τότε. Τέλος πάντων, ταλαιπωρήθηκα και εγώ ίδια με αυτό το πράγμα. Και κάποτε είχα το κόμπλεξ ότι είμαι μια Ελληνίδα που προσπαθώ, ίσως και μάταια, να βγω στον κόσμο. Τώρα δεν έχω αυτό το κόμπλεξ, και δεν πιστεύω ότι πάω να κάνω καμιά άλλη καριέρα από αυτή που ήδη κάνω. Θεωρώ ότι απλά έχω το δικαίωμα να επεκταθώ, να ταξιδέψω εντός και εκτός εισαγωγικών το ρήμα, με τη φωνή μου, με τα τραγούδια που μπορώ να τραγουδάω, τα ίδια τραγούδια και στα αγγλικά και στα ελληνικά, μια και οι ορίζοντες πλέον είναι ακόμα πιο ανοιχτοί και οι ξένοι, ίσως και μετά τους Ολυμπιακούς, την Ελλάδα τη βλέπουν έως και σαν, πώς να σας πω, την καινούρια μόδα, ας πούμε, ακουσμάτων και τους ανθρώπους. Γενικά, όπου λέω ότι είμαι Ελληνίδα, wow, yeah, ξέρεις, και είναι όλοι με ένα στόμα ανοιχτό στο πρόσωπό τους. Της Βαρντάλο το έργο που έσκησε με το γάμο, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει το τωρινό, της το εύχομαι. Ναι, το πρώτο όμως ήταν, είχε μια στιγμή έτσι πικ ελληνικότητας. Όλα βοήθησαν και η εμφάνιση μου στους Ολυμπιακούς έπαιξε ρόλο και όλοι θυμούνται στο εξωτερικό ότι ήμουνα μία από τους τραγουδιστές λοιπόν που κάναμε εκείνη την εμφάνιση στο κλείσιμο. Και αυτό έτσι μου ανοίγει αρκετές πόρτες στο εξωτερικό, τις οποίες αποφάσισα να βγω πέρσι και πρόπερσι να τις ανοίξω χωρίς τη βοήθεια δισκογραφικών εταιριών, ας πούμε. Έτσι. Γιατί γινόταν πάντα, να γίνει έτσι και να το κάνουμε αλλιώς, και πάντα δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου μέσα από αυτή τη μουσική που έκανα π.χ. πριν από 10 χρόνια δοκιμάζοντας κάποια τραγούδια στα αγγλικά. Τώρα κάνω ακριβώς αυτό που θέλω. Γνώρισα κάποιους καινούριους συνεργάτες στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν τη χαρά να συνεργαστούν μαζί μου και να βγάλουμε κάποια κομμάτια στο εξωτερικό, στο διαδίκτυο εν πρώτης, που είναι και ο καινούριος τρόπος πλέον κανείς να διαθέτει τα τραγούδια του. Δεν πουλάμε δίσκους πια και το ξέρετε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Κανείς κάνει, και εγώ είμαι άνθρωπος πολύ της live εμφάνισης, και σκοπεύω λοιπόν μετά τη διάθεση κάποιων τραγουδιών μου μέσω του διαδικτύου να βγω σε tour στο εξωτερικό. Και όταν λέμε εξωτερικό, εγώ θεωρώ και το tour που κάνω εδώ μέρος του κόσμου. Η Ελλάδα είναι μέρος του κόσμου πια. Έτσι. Ακούμε την ίδια μουσική όλοι, έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις στα τεχνικά του θέματος. Γι' αυτό και βλέπετε, ακόμα και οι Scorpions δεν κάναν μία συναυλία στην Ελλάδα, κάνανε, αν κάνω λάθος, 5 ή 6. Και παραπάνω. Και πάρα πολύ πετυχημένες. Δηλαδή, πιο πολύ κόσμο είχαν οι Scorpions εδώ παρά ίσως όταν παίζουν. Δεν θέλω να πω Γερμανία, γιατί από εκεί εντάξει είναι. Αν παίξουν κάπου στην Αγγλία, δεν ξέρω αν θα έχουν τον ίδιο κόσμο που είχαν στην Λάρισα, ας πούμε, ή στην Ξάνθη που έχω μάθει. Και είναι ωραίο αυτό, γιατί. Και ανεβάζει και το δικό μας στάνταρ. Δηλαδή, και εμείς συγκρινόμαστε με μια ξένη συναυλία. Δεν ξέρω αν σας απάντησα πλήρως και είχε και ένα πρώτο σκέλος. Ναι. Ναι. Αν υπάρχουν πράγματα, καλλιτεχνικά ρεύματα ή είδη που φοβηθήκατε να αγγίξετε, να τολμήσετε και έχετε ενδεχομένως μετανιώσει ή που οι συγκυρίες δεν το ενδιαφέρουν. Κάθε άλλο. Πιστεύω ότι τόλμησα και πράγματα με τον Νίκο μαζί, όπως ήταν η Μάλα και οι Δαίμονες. Καλά, οι Δαίμονες ήταν και πιο, αν θέλετε,
εμπορικό εντός εισαγωγικών, δηλαδή έφτασε πιο εύκολα στον κόσμο σαν υπόθεση και έργο και παραμύθι και, και θέμα, ενώ π.χ. το ολοκαύτωμα της Μάλας ήταν μια πιο δύσκολη παράσταση να αγκαλιαστεί από όλο τον κόσμο, γιατί άλλους δεν τους αφορούσε το θέμα. Αλλά ήταν κάτι που τολμήσαμε και εμένα προσωπικά με ανέβασε, πιστεύω, στην εκτίμηση και δέχτηκα του κόσμου και δέχτηκα πολύ καλές κριτικές και από δύσκολους έτσι, κριτικούς του θεάτρου. Και τον Νίκο επίσης, πιστεύω, σαν καλλιτέχνη. Οπότε δεν νομίζω, εκτός και αν έχετε κάτι να με ρωτήσετε συγκεκριμένα, δηλαδή αν έχετε υποψιαστεί ότι κάτι δεν έκανα. Σκέφτομαι ότι το ξεκίνημά σας έγινε με τα Γιαννοκράβου και το Δωράκη, παράλληλα ναι. Το συλλεκτικό που ήταν το περιβάλλον. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε κάποιες να σας φανταστούμε να κάνετε κάποια άλλη στροφή στη διαδρομή στο περιπτώριό σας. Εύχομαι όχι για να μην ξανάρθουμε από Χούντα. Γιατί αυτό προϋμπέθεται και αυτό το... Όχι, εντάξει, άλλη καιρή και σπουδαίοι καιρή. Κάτι σταμάτησε αυτό, έχω να πω για να μην το γυρίσετε. Ναι. Κάτι άκουσα. Πάντως, αυτή η περίοδος, έτσι, αυτή την περίοδο τη θυμάμαι κάπως περίεργα, γιατί δεν ήταν κάτι που πρόλαβα να το συνειδητοποιήσω. Δηλαδή, μ' αρπάξανε μια νύχτα, γιατί κάποια άλλη τραγουδίστρια θα απήχε, δεν θυμάμαι, για κάποιο λόγο δηλαδή χάλασε η συνεργασία με κάποια άλλη που θα έλεγε τα τραγούδια μου, αυτά τα δύο που κατέληξα να πω, και ήμουνα τότε η κοπελιά που υπέγραψε με την Μίνος τότε, από την Κύπρο μόλις είχα έρθει, μετά από τη Σιόν και με φρέσκο το συμβόλαιό μου δηλαδή, και ήμουνα η μόνη ίσως available, η μόνη κοντινή σε αυτό το λυρικό είδος και με αρπάξανε. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έκανα ενσυνείδητα σαν καλλιτέχνης, χωρίς όμως και να το έχω μετανιώσει, καταπληκτική αρχή. Όπως καταπληκτική αρχή θεωρώ τα τραγούδια που τραγούδισα με τον Σταύρο Κουλιμτζή, τον αείμνηστο. Το Αχπεριστέρι μου και τα χρόνια της υπομονής, το Δίψασα στην πόρτα σου για αγάπη και το Παραμύθι ξεχασμένο. Και άλλο ένα, δεν το θυμάμαι τώρα. Ωραία, απάντησα. Το αφήνετε ανοιχτό. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι και όχι το είδος, αν θέλετε, η Μάλα και από μόνη της σαν ύφος τραγουδιών ήταν ακόμα πιο βαριά και από τα Λιάνο τράγουδα, γιατί υπηρετούσα κάπως και το κλασικό τραγούδι εκεί, έτσι. Και ας μην θέλουν κάποιοι να παραδεχτούν ότι ο Καρβέλας, ναι, μπορεί να γράψει και από αυτό το τραγούδι. Ναι, γιατί όχι. Ψαγμένα πράγματα και επαναστατικά. Θεωρώ βέβαια ότι ένα επαναστατικό αντίστοιχα τραγούδι σήμερα που λέω, απλά είναι από είναι cover ενός ξένου τραγουδιού, είναι η Κόντρα. Της Μυρτούς Κοντοβά. Όπου.